Και τώρα περνάμε στις ερευνητικές δραστηριότητες από ομάδες φοιτητών και παρουσιάσεις εργαστηρίων. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα μπορέσουμε να δούμε τι έχουν κάνει οι ίδιοι φοιτητές από συμμετοχή τους σε ομαδική δουλειά, στο να συμμετέχουν σε διάφορους διαγωνισμούς ή αναπτύσσουν τα projects τα οποία είναι ιδέες των καθηγητών τους. Και ξεκινάμε με την Πανδώρα που θα την παρουσιάσει ο Αριστίδης Θάλας. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Αριστίδης Θάλας και είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω την ομάδα ρομποτικής Πανδώρα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Καταρχάς, το όνομα Πανδώρα αποτελεί ένα αρτικό λέξη των λέξεων πρόγραμμα για την ανάπτυξη μη καθοδηγούμενων ρομποτικών πρακτόρων. Ουσιαστικά, η Πανδώρα αποτελεί μια ομάδα που έχει ως στόχο τη σχεδίαση και υλοποίηση ρομποτικών συστημάτων. Έχει συμμετάσχει ανά καιρού σε διάφορους διαγωνισμούς. Έχει συμμετάσχει ανά καιρού σε διάφορους διαγωνισμούς όπως το RoboCup, που είναι ο κύριος στόχος της ομάδας. Συγκεκριμένα για το RoboCup αποτελεί ένα ετήσιο διαγωνισμό ρομποτικής, ο οποίος λαμβάνει χώρα σε διάφορες πόλεις του πλανήτη. Απαρτίζεται από διάφορες κατηγορίες, όπως το RoboRescue, όπου ρομποτικά συστήματα καλούνται σε συνθήκες προσομοίωσης φυσικών καταστροφών να εντοπίσουν επιζώντες. Υπάρχει ο διαγωνισμός RoboSoccer, όπου συστάδες ρομπότ ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε παιχνίδια ποδοσφαίρου. Ο διαγωνισμός Robot Home, που έχει ως σκοπό τη σχεδίαση ρομποτικών συστημάτων οικιακών βοηθών. Και το Robot Junior, που συμμετέχουν άτομα μικρότερης ηλικίας με απλούστερες κατασκευές. Η Πανδώρα ως τώρα είχε ως στόχο την ανάπτυξη οχημάτων για συμμετοχή στο διαγωνισμό RoboRescue. Αναλυτικότερο, ο διαγωνισμός RoboRescue αποτελείται από διάφορες δυσκολίες. Είναι αρχικά η κίτρινη πίστα που βλέπετε πάνω αριστερά, η οποία απευθύνεται κυρίως σε αυτόνομα πλοηγούμενα ρομπότ, που παρουσιάζει πολύ μικρή δυσκολία πλοήγησης. Επόμενο στάδιο είναι η πορτοκαλή πίστα, η οποία, όπως βλέπετε, παρουσιάζει μεγαλύτερη δυσκολία. Στο δάπεδο υπάρχουν διασταυρούμενες ράμπες και εμπόδια τα οποία καλείται ένα ρομπότ να υπερπηδήσει. Και τέλος υπάρχει η κόκκινη αρένα, η οποία είναι στοχευμένη σε τηλεκατευθυνόμενα ρομπότ. Στις πίστες αυτές το δάπεδο παρουσιάζει μεγάλη ανομοιογένεια. Έτσι πρέπει τα ρομπότ που βρίσκονται σε αυτές τις πίστες να έχουν υψηλές ικανότητες κινητικότητας. Υπάρχουν σκαλοπάτια τα οποία θα πρέπει να ανέβουν, υπάρχουν τούβλα, υπάρχουν διαφόρων ειδών εμπόδια. Υπάρχει επίσης η μπλε αρένα, στην οποία προσομοιώνονται συνθήκες κατά τις οποίες τα ρομπότ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως για παράδειγμα να ανοίξει κάποιες βρύσες, κάποιες πόρτες, να μετακινήσει κάποια αντικείμενα. Και τέλος υπάρχει και το κομμάτι προσομοίωσης απώλειας λειτουργίας, απώλειας σύνδεσης με το ρομπότ. Αναφέρεται κυρίως στα τηλεκατευθυνόμενα ρομπότ και εξετάζει το κατά πόσο μπορούν να παρουσιάσουν κάποια αυτόνομη συμπεριφορά. Πέρα από το γενικότερο διαγωνισμό, στον οποίο η βαθμολόγηση των ρομπότ γίνεται με βάση το πόσα θύματα θα αναγνωρίσουν, υπάρχουν τρεις υποκατηγορίες. Το Best in Class Autonomy, που φαίνονται κάτω αριστερά, και εξετάζεται το κατά πόσο τα ρομπότ μπορούν να πλοηγηθούν μόνα τους στο χώρο και να εντοπίσουν μόνα τους θύματα, χωρίς κάποιο χειριστή. Υπάρχει η κατηγορία Best in Class Mobility, στην οποία εξετάζεται η κινητικότητα των ρομπότ, όπου πέρα από όλες τις δυσκολίες που σας ανέφερα για την κόκκινη κατηγορία των πιστών, εισάγονται εξτρά εμπόδια, όπως
μπάρες πάνω στα σκαλοπάτια, δίχτυα και οτιδήποτε μπορεί να σκεφτούν εκείνη την ώρα οι κριτές, η οποία θα δυσκολεύσει την κινητικότητα των ρομπότ. Και τέλος υπάρχει και η best-in-class manipulation, στην οποία τα ρομπότ καλούνται να χρησιμοποιήσουν ορισμένα αντικείμενα για να επιτελέσουν κάποιες λειτουργίες, όπως να μετακινήσουν αντικείμενα για να ανοίξουν πόρτες, να στιβάξουν συγκεκριμένα αντικείμενα με συγκεκριμένο τρόπο, που με αυξανόμενη δυσκολία, για να γίνει αξιολόγηση. Η Πανδώρα ως τώρα έχει συμμετάσχει και είχε ως στόχο την ανάπτυξη, όπως είπαμε, αυτόνομα πλοηγούμενων πρακτόρων, οπότε ο στόχος της είναι η κίτρινη και η πορτοκαλί αρένα και η κατηγορία Best in Class Autonomy. Θα περάσουμε στη δομή του ρομπότ. Αποτελείται από ένα αρκετά ισχυρό υπολογιστή, στον οποίο υπάρχει εγκατεστημένη μια έκδοση των λειτουργικών Linux. Χρησιμοποιείται το framework ROS, το οποίο είναι ακρονίμιο του Robot Operating System, και είναι ένα framework το οποίο είναι προσανατολισμένο στην σχεδίαση και ανάπτυξη ρομποτικών συστημάτων. Όλη η λογική της Πανδώρας βασίζεται σε ένα αρκετά πολύπλοκο σύστημα αρχιτεκτονικής και hardware και software και παρουσιάζει τις εξής λειτουργικότητες. Καταρχάς, όπως είπαμε, πρέπει να πλοηγείται αυτόνομα. Δεύτερον, πρέπει κατά τη διάρκεια της πλοήγησής του να μπορέσει να εντοπίσει στο χώρο πιθανούς επιζώντες. Υπάρχει επίσης πάνω στο ρομπότ ένας βραχίωνας, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της εύρησης επιζώντων, καθώς και για το χειρισμό αντικειμένων. Και τέλος, όλη αυτή η πληροφορία για την κατάσταση του ρομπότ, για τα θύματα, τις διάφορες μετρήσεις των ενδείξεων, γίνονται προσιτές στο χειριστή του ρομπότ μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος. Και όταν λέμε χειριστή του ρομπότ, απλά επιβλέπει την κατάσταση λειτουργίας και δεν επεμβαίνει ούτε στην πλοήγηση, ούτε στην ταυτοποίηση των θυμάτων. Συγκεκριμένα και όσον αφορά την αυτόνομη πλοήγηση, απαρτίζεται από δύο διαφορετικές λειτουργίες. Έχουμε αρχικά το SLAM. SLAM είναι ακρονίμιο των όρων Simultaneous Localization and Mapping. Πιο συγκεκριμένα, το ρομπότ καλείται να πλοηγηθεί σε ένα χώρο απριόρι άγνωστο, οπότε για να γίνει αυτό πρέπει να δημιουργήσει ένα χάρτη και στο χάρτη τον οποίο δημιουργεί να ξέρει ανά πάσα στιγμή τη θέση στην οποία βρίσκεται. Αυτό γίνεται με τον αισθητήρα του laser, όπου λαμβάνοντας αποστάσεις από τα κοντινά εμπόδια, γίνεται δυνατή η δημιουργία του χάρτη. Δεξιά και κάτω βλέπετε το χάρτη που έχει δημιουργηθεί κατά τα πειράματα του ρομπότ Πανδώρα στο συνεργαστηριακό χώρο των ηλεκτρολόγων, στον οποίο στεγάζεται η ομάδα. Το επόμενο βήμα είναι η πλοήγηση. Για την αυτόνομη πλοήγηση χρησιμοποιείται ένα άλλο σετ αισθητήρων που περιλαμβάνει υπέρυθρες, ακτίνες, σόναρς και πηξίδες. Στόχος είναι να γίνει η κάλυψη όλου του χώρου στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Και δεξιά βλέπετε πάλι τον χάρτη ο οποίος προηγήθηκε, αλλά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του πειράματος, όπου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η εξερεύνηση, και με κίτρινο χρώμα παρουσιάζεται το μονοπάτι που έχει καλύψει το ρομπότ, καθώς και οι χώροι που έχει εξετάσει για θύματα. Όσον αφορά την εύρεση επιζώντων, πολύ σημαντικό κομμάτι για το ρομπότ είναι η μηχανική όραση. Μέσω μιας κάμερας λαμβάνουμε εικόνα από το περιβάλλον και έχουν υλοποιηθεί αλγόριθμοι αναγνώρισης προσώπου, κίνησης και δέρματος, και γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο ταυτοποίηση θυμάτων. Μία δεύτερη κατηγορία αισθητήρων που συμπληρώνει την κάμερα και περιέχεται σε αυτή είναι ένα σετ μικροφώνων, μετρητές διοξιδίου του άνθρακα, μετρητές θερμότητας, καθώς και μία στερεοσκοπική κάμερα, η οποία μας προσφέρει την εξτρά πληροφορία του βάθους. Τα μικρόφωνα είναι αυτοεξηγούμενα κατά κάποιο τρόπο, απλά η εξτρά πληροφορία με αυτή την αρχιτεκτονική που κερδίζουμε είναι ότι γνωρίζουμε πέρα από την ύπαρξη του ήχου και την κατεύθυνση αυτού.
Το οποίο γίνεται επίσης και με τους θερμικούς αισθητήρες. Έχουμε την ένδειξη ότι κάπου υπάρχει ένα σώμα το οποίο έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία από ότι το περιβάλλον, το οποίο πιθανώς είναι κάποιος επιζήσαντας. Και το μετρητές διοξιδίου του άνθρακα είναι για την αναπνοή. Όπως σας είπα, υπάρχει και ένας ρομποτικός βραχίωνας ενσωματωμένος στο ρομπότ. Είναι 5 βαθμών ελευθερίας και με τον όρο βαθμό ελευθερίας αναφερόμαστε στις ανεξάρτητες κινήσεις που μπορεί να επιτελέσει ένας βραχίωνας. Έχει δύο λόγους ύπαρξης ο βραχίωνας πάνω στο ρομπότ. Ο πρώτος είναι ότι σε περίπτωση ένδειξης θύματος προσεγγίζει το θύμα έτσι ώστε να πάρει πιο λεπτομερείς μετρήσεις για να είναι πιο σίγουρο για την ύπαρξη ή όχι του θύματος και να αποφύγουμε false positives. Και δεύτερον είναι ο χειρισμός των αντικειμένων, να μπορέσει να κουβαλήσει ένα μπουκάλι νερό ή φάρμακα στον επιζώντα. Όπως είπαμε, βασίζεται σε ένα αρκετά πολύπλοκο σχέδιο αρχιτεκτονικής και hardware και software το ρομπότ. Συγκεκριμένα για το hardware βλέπουμε μερικές από τις πλακέτες τις οποίες έχουν δημιουργήσει οι φοιτητές της ομάδας. Πάνω αριστερά είναι ένα state indicator. Ουσιαστικά το ρομπότ, η πληροφορία για την κατάσταση του ρομπότ έχει μόνο χειριστής. Σε περίπτωση που κάποιος βρεθεί δίπλα από το ρομπότ και θέλει να γνωρίζει κάποια στοιχεία γι' αυτό, γίνεται μέσω αυτών των ενδείξεων. Επίσης, έχουμε και δύο πλακέτες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εξυπηρέτηση όλων των αισθητήρων που υπάρχουν στο ρομπότ που σας έχω περιγράψει μέχρι τώρα, τον sonar, τον IR, των μικροφώνων, της κάμερας. Γίνεται μέσω των δύο πλακετών που βλέπετε εκεί. Όσον αφορά την αρχιτεκτονική του λογισμικού. Όπως καταλάβατε, το ρομπότ παρουσιάζει ένα αρκετά μεγάλο αριθμό λειτουργιών και πρέπει με κάποιο τρόπο να οργανώσουμε όλη αυτή τη λειτουργικότητα έτσι ώστε να παράξουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, να έχει το ρομπότ μία σωστή συμπεριφορά και πέραν αυτού πρέπει, αναπτύσσοντας το ρομπότ, να είναι δυνατό και εύκολο να έχουμε την επίβλεψη όλων των λειτουργιών. Και αυτό προϋποθέτει μία αρκετά πολύπλοκη αρχιτεκτονική. Δεν θα περάσω σε λεπτομέρειες όσον αφορά το σχέδιο, απλά μπορείτε να διακρίνετε διάφορα κομμάτια του ρομπότ και πόσο στενά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Τέλος, όπως είπαμε, υπάρχει και το γραφικό περιβάλλον χρήστη, μέσω του οποίου ο χειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει το ρομπότ και να επιβλέπει τη λειτουργία. Υπάρχουν ενδείξεις για όλους τους αισθητήρες και για όλη την πληροφορία του ρομπότ. Συγκεκριμένα βλέπουμε δεξιά το χάρτη που έχει παράξει μέχρι εκείνη τη στιγμή το ρομπότ κατά τη διάρκεια της πλοήγησής του. Στο κέντρο υπάρχει η εικόνα που προκύπτει από την κάμερα. Και περιμετρικά αυτών των δύο εικονών υπάρχουν όλες οι μετρήσεις των αισθητήρων, των sonar, των θερμικών, καθώς και επίσης μετρήσεις για την ένδειξη των μπαταριών, οι οποίες είναι αρκετά σημαντικές για αυτόνομα οχήματα. Εξελίσσοντας τα ρομποτικά οχήματα, η ομάδα Pandora φέτος προχώρησε στην απόκτηση ενός καινούριου οχήματος που φαίνεται πάνω αριστερά, είναι το όχημα Gear. Το όχημα αυτό δεν φέρει ερπίστριες και σκοπός ήταν να βελτιώσουμε την κινητικότητα του ρομπότ, καθώς είχε προβλήματα στο να υπερπηδά εμπόδια ή είτε γλιστρούσε. Και όσον αφορά τη λογική, έχουμε αποκτήσει αισθητήρες όπως για παράδειγμα Kinect, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην τρισδιάστατη χαρτογράφηση, καθώς επίσης και στην τρισδιάστατη πλοήγηση. Και η εξτρά αυτή πληροφορία θα βελτιώσει σε πολύ σημαντικό βαθμό τη συμπεριφορά του ρομπότ. Βραχυπρόθεσμοι στόχοι είναι η συμμετοχή της ομάδας στο διαγωνισμό RoboCup το ερχόμενο καλοκαίρι στη Βραζιλία. Μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος για συμμετοχή στο Robot Home, καθώς και η σχεδίαση και η υλοποίηση και software και hardware, με τρόπο ώστε να είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί από την αγορά.
Έχει συμμετάσχει η ομάδα από την αρχή της σύστασης της σε 4 διαγωνισμούς. Το 2008 στο Σούτζι στην Κίνα, το 2009 στο Γκράτς στην Αυστρία, το 2011 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013, δηλαδή το καλοκαίρι που μας πέρασε, το Eindhoven της Ολλανδίας, όπου και κατέκτησε τη σημαντικότερη μέχρι τώρα θέση στην ιστορία της και συγκεκριμένα τη δεύτερη θέση παγκόσμια στην κατηγορία των αυτόνομων οχημάτων. Όλα αυτά προφανώς δεν θα ήταν δυνατά χωρίς τους χορηγούς. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του budget της ομάδας Πανδώρα προέρχεται από το τμήμα των ηλεκτρολόγων, την κοσμητεία της Πολυτεχνικής και το Πανεπιστήμιο και από ένα σύνολο εταιριών. Θα δούμε ένα βίντεο από το διαγωνισμό του Eindhoven, κατά το οποίο το ρομπότ έχει ένδειξη για την ύπαρξη ενός θύματος που βλέπετε στην τρύπα που βρίσκεται πάνω στον τοίχο. Το ρομπότ έχει πλησιάσει το θύμα και τοποθετείται στο χώρο έτσι ώστε να απλώσει το βραχίωνα για να πάρει πιο λεπτομερείς μετρήσεις, όπως είπαμε. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας παρακολουθεί συνεχώς το θύμα. Και τώρα ο βραχίωνας αυτόνομα πάλι έχει προσεγγίσει το θύμα και λαμβάνει μετρήσεις. Δεν είναι εμφανές εδώ, αλλά στην εικόνα του χειριστή έχει προκύψει ένδειξη ύπαρξης θύματος και έχουμε εντοπίσει σωστά ένα θύμα στο χώρο και έχει τοποθετηθεί στο χάρτη που έχουμε δημιουργήσει. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Η Πανδώρα είναι πολύ γνωστή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων για τις προσπάθειες, τη συμμετοχική δραστηριότητα που έχει και για όλες αυτές τις διακρίσεις τις οποίες παίρνει και αποτελεί ένα παράδειγμα για όλους τους φοιτητές κάθε χρονιά να συμμετέχουν και να ενισχύουν αυτή την πορεία. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, ευχαριστούμε. Υπάρχει από εδώ? Α, ναι. Καλημέρα ξανά. Ήθελα να ρωτήσω τους αλγόριθμους που χρησιμοποιείτε για αναγνώριση του χεριού που είδαμε ή του προσώπου και γενικότερα χαρακτηριστικών ανθρώπου ή ζωής. Είναι ο αλγόριθμος που φτιάξετε εσείς ή έτοιμοι δικαίοι που κυκλοφορούν από άλλα πανεπιστήμια? Ξαναπείτε μου, ή φτιάξαμε εμείς είτε... Τους αλγόριθμους που αναγνωρίζουν το πρόσωπο ή το χέρι, γενικότερα την ανθρώπινη ζωή, εκτός από τη θερμική κάμερα. Είναι αλγόριθμοι που φτιάξετε εσείς ή έτοιμα SDK που κυκλοφορούν? Προφανώς έχουν κάποια βάση στο state of the art όσον αφορά το Vision, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι δικές μας υλοποιήσεις με βάση πάντα... Χρειάζεται να προσαρμοστεί δηλαδή, δεν είναι ναι, κάτι. Ναι, σίγουρα. Μάλιστα, καλώ, ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προχωράμε στην... Υπάρχει ερώτηση, νομίζω, προχωράμε στην επόμενη παρουσίαση.